Μη ιεράρχηση διακριτούς ρόλους. Και δρούσε σύμφωνα με την αστυνομία αυτή η οποία φέρεται να... Δρούσε σε όλες τις λαϊκές το όσον αφορά στην Αθήνα αλλά και εκτός στην περιφέρεια. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω εγώ, το ήταν στην Αττική. Βέβαια θα ρωτήσουμε τώρα σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μόσχο να μας πει αν γνωρίζει κάτι παραπάνω. Η δικιά μου πληροφόρηση λέει ότι ήταν στην Αττική δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα και επαναλαμβάνω, φερόμενος ως αρχηγός, πρώην διευθυντής Λαϊκών Αγορών, τρεις ελεγκτές, οι οποίοι άμα δεν έδινες αυτό που σου είχαν ζητήσει, καταλαβαίνεις ότι θα έπεφτε και πρόστιμο, γιατί θα βρίσκαν μία παράβαση. Οπότε και εσύ ήσουν εγκλωβισμένος, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στη Λαϊκή Αγορά και είτε ήταν παραγωγός, ήταν πολιτής Λαϊκών Αγορών. Μάλιστα. Οπότε ήταν εγκλωβισμένα τα θύματα, δεν μπορούσαν ουσιαστικά να κάνουν και πολλά πράγματα. Ωραία, Ηλία, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα, και με τον κύριο Μόσχο. Ναι. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Βεβαίως, αν συμφωνείτε. Καλημέρα σας. Είναι μαζί μας. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την ελληνική αστυνομία και τη διεύθυνση εκεί, την υπεύθυνη διεύθυνση που ανέλαβε να κάνει αυτή την υπόθεση και να φέρει στη δικαιοσύνη όλα αυτά. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε κι εμείς και να το φανταστούμε ότι μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί όπως λέτε κι εσείς και όπως είναι η ανακοίνωση της αστυνομίας, ήταν ολιγομελής ομάδα αυτή που έκανε αυτή την υπόθεση και όπως ρωτήσατε, ήταν σε λίγες λαϊκές. Δεν λειτουργούσε σε πολλές. Να σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε γύρω στις 50 λαϊκές. Κύριε Μόσχο, να τα πάρουμε ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω φοράτε επιστροφή, οπότε μπορούμε να θέτουμε ερωτήματα εμείς από εδώ από το πλατό. Εσείς πόσο καιρό είστε πρόεδρος των παραγωγών, πόσο καιρό είστε πρόεδρος της Λαϊκής? Εγώ είμαι 20 χρόνια πρόεδρος των παραγωγών στις λαϊκές αγορές. Εμείς δεν είχαμε καταγγελίες, μόνο από ένα παραγωγό είχαμε. Γι' αυτό ρωτάμε. Όταν είστε 20 χρόνια σε αυτή τη θέση. Ναι, εγώ είμαι... Μάλιστα. Λέτε ότι πέσατε από τα σύννεφα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι. Εμείς είχαμε μία καταγγελία από ένα παραγωγό πριν 3 χρόνια, ο οποίος πήγε και έκανε μήνυση στον συνδικαλιστή αυτόν που τον εκβίαζε κτλ. Και καταδικάστηκε για 3 χρόνια. Λοιπόν, εκ μέρους των παραγωγών οι άδειες μας βγαίνουν στην επαρχία. Βάσει του νόμου μπορούμε να πάρουμε τις λαϊκές από την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών και δεν γινόταν σε παραγωγούς. Μπορεί να λέτε τώρα υπήρχαν εκβιασμοί σε παραγωγούς. Πιο πολύ ήταν στους επαγγελματίες πολιτές και πιο πολύ στα εμπορικά. Όταν λέμε εμπορικά, με ρούχα, με τέτοια είδη. Και γι' αυτό λέμε, εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Είπατε ότι πέσατε από τα... Δεν είπαμε, όχι. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι πέσατε από τα σύννεφα και συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά και εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα, ακούγοντας εσάς να το λέτε αυτό. Γιατί υπάρχουν καμιά εικοσαριά άνθρωποι οι οποίοι προσήξαν. Μισό λεπτό. Δεν έχει σχέση αν ο παραγωγός, αν υπήρχε εκβιασμός σε παραγωγό ο οποίος πουλούσε πορτοκάλια ή αχλάδια ή αν πουλούσε άλλα εμπορεύματα, ρούχα 10 πάγκους παραπέρα. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκβιαζόμενοι. Είναι δυνατόν να είστε 20 χρόνια πρόεδρος, να υπάρχει ένα κύκλωμα 16 χρόνια και να μην έχετε ακούσει τίποτα παρά μόνο μία καταγγελία? Όχι, 16. Από το 2006, εντάξει, 13, συγγνώμη, 13. Εντάξει, όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα ήταν ότι οι πρώτες καταγγελίες του 16 ήταν στην επαρχία. Τέλος πάντων, εντάξει, πραγματικά θέλω να καταλάβετε ότι ήταν τόσο μυστικοπαθής όλη αυτή η ιστορία και δεν είχαμε πάρει γαμπάρι στις λαϊκές. Λειτουργεί η λαϊκή και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε και σήμερα. Γιατί βλέπεις όλο τον κόσμο που έρχεται να πάρει ένα μεροκάματο και λέει: Πρόεδρε, είναι δυνατόν? Και όμως πίσω από την πλάτη μας λειτουργούσαν αυτά και γι' αυτό λέμε να καταδικαστούν, ξέρετε, να δικαστούν. Τι και ζητάμε από την περιφέρεια να έρθουν περισσότεροι ελεγκτές. Αν μου επιτρέπετε να το συζητήσουμε εδώ, αυτό που ρώτησα πριν και τον Ηλία. Αλλά τι να πούμε ψέματα. Όχι, να πούμε αλήθειες. Ναι. Μια που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχουν ανοίξει και τα στόματα. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, φοβόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι. Διότι αυτοί που είχαν συστήσει τη μαφία δεν είναι αυτό που θα είχαμε κάποιοι στο μυαλό μας ότι είναι άνθρωποι της νύχτας. Εδώ συζητάμε και μας λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ ότι ήταν διευθυντές, ήταν ελεγκτές. Και λέει κανείς, μήπως φοβάται και ο Μόσχος να πει ότι ήξερα. Ναι, αλλά... Όχι, δεν φοβάμαι να πω ότι ήξερα, αλλά δεν ήξερα στην πραγματικότητα. Να σκεφτείτε ότι ούτε έχω καλεστεί από πουθενά, ούτε έχω πει τίποτα, είναι η θέση μας. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβετε. Υπάρχουν παραγωγοί, συλλαϊκοί και επαγγελματίες. Εκ μέρους των παραγωγών δεν είχαμε εμείς τέτοια θέματα.
Δεν έχουμε. Εκ μέρους των επαγγελματιών είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα με τις άδειες και με αυτά. Και ήταν όλα μυστικοπαθείς να με. Τι να σας πω. Αν τον ακούς μια φήμη, λέει ας πούμε αλλάξανε θέσεις. Εδώ έχουμε 6 χρόνια επίσημα να αλλάξουμε θέσεις στις λαϊκές αγορές και τώρα μετά από υπομονή δικιά μας ψηφίστηκε νόμος για να χορηγηθούν οι θέσεις σε παραγωγούς και επαγγελματίες που τοποθετούν 10-15 χρόνια και να γίνουν και καλυτερεύσεις επίσημες από τις επιτροπές με επιτροπές. Τώρα ψηφίστηκε ο νόμος πριν από 15 μέρες. Να ρωτήσω. Και, ναι. Συγγνώμη κύριε Μόσχο, να ρωτήσω, επειδή είναι αμήτι άλλο εντυπωσιακό ότι ήταν τόσο. Μυστικοπαθείς. Ναι, τόσο μυστικά αυτοί κινούνταν, ναι. Όπου δεν είχατε ακούσει τίποτα γιατί είστε και σε μια θέση πολλά χρόνια, ναι. Και ξέρετε τώρα πράγματα... Ναι, εντάξει, αλλά ξέρουμε πράγματα για τους παραγωγούς. Δεν έχουν ούτε φήμες, ναι, ναι. Ούτε... Εντάξει, δηλαδή τώρα η φήμη λέει κάτι. Όχι, δεν είναι. Ναι, λέει, η φήμη δεν λέει. Αυτοί που πήγαν και καταθέσανε στη Γαδά, καταθέσανε επίσημα στοιχεία. Ναι, δεν καταθέσανε φήμες. Αλλά είναι 224 άτομα, ναι, δεν αλλά είναι κρυφά όμως όλα αυτά, δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι. Δεν πήγαιναν δηλαδή και το λέγανε και μετά ερχόντουσαν στη λαϊκή και λέγανε εγώ πήγα εδώ και εγώ πήγα εκεί. Δεν είχε έρθει κανένα να σου πει, να σας πει, Παντελή, πρόεδρε, ξέρεις. Μου την πέφτουνε, συγγνώμη για την έκφραση. Όχι, με φοβίζουνε. Μου ζητάνε 500 ευρώ να. Μόνο ο παραγωγός είχε έρθει, ο οποίος έκανε τις κατάλληλες κινήσεις, πήγαν στα δικαστήρια, δικαιώθηκε και δουλεύει ελεύθερα. Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα και τον κύριο Μόσχο. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, περίεργη υπόθεση, αλλά το ξαναλέμε. Δηλαδή, όταν κάτι έχει απλωθεί τόσο πολύ, πώς γίνεται να μην ξέρεις, δεν άκουσες. Εγώ πάντα είμαι. Χωρίς να αμφισβητούμε αυτά που μας είπε.